Είμαι πολύ ανυπόμονη να γνωρίσω τους 14 παίκτες, τους 7 άντρες και 7 γυναίκες που θα έρθουν στο νέο Power of Love. Δεν έχω δει κανέναν, δεν έχω συναντηθεί με κανέναν για να γνωρίσω αυτή τη συγκίνηση εδώ τώρα μαζί σας. Και ξεκινάμε να υποδεχτούμε την πρώτη παίκτρια που είναι η Ζένια Σολβάτου. Ονομάζομαι Ζένια Σολδάτου, είμαι 28 ετών και έχω σπουδάσει τουριστικές επιχειρήσεις. Είμαι ειλικρινής, δυναμική και πεισματάρα. Δεν πιστεύω στο κεραυνοβόλο έρωτα, θέλω τον άντρα δυναμικό και ανεξάρτητο. Δεν αντέχω τους τσιγούνιδες και δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ με έναν άντρα που δεν αγαπάει τα ζώα. Στον έρωτα ζηλεύω μόνο όταν είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Μαρία. Εύχομαι σε αυτό το σπίτι να σε περιμένει αγάπη. Κι εγώ το εύχομαι, γιατί όχι. Βέβαια. Ζένια μου, σ' αφήνω. Ναι. Κάτσε, άφησε τη φωτογραφία σου, δες στο σπίτι. Πάω να γνωρίσω τον πρώτο άντρα που θα μπει στο σπίτι του Power of Love νούμερο 2. Το σπίτι Μικέ, πώς έχει φιλοξενήσει πέρσι, θυμάσαι? Θυμάσαι τι ωραία πέρασες με τα γόρια πέρσι? Για να δούμε πώς θα είναι οι φετινοί άντρες. Μποταρικό θα μας κάνει κάποιος που είναι 25 χρονών, είναι μισός Έλληνας, μισός Άγγλος και είναι ο Φίλιππος Αρβανίτης. Είμαι ο Φίλιππος Αρβανίτης. Είμαι μισός Άγγλος και μισός Έλληνας. Δουλεύω ως personal trainer. Τα προτερήματά μου, από όσο μου λένε τουλάχιστον, είναι ότι έχω μια εφράδια λόγου και είμαι και ωραίος. Από εκεί και πέρα, μια σχέση για μένα τελειώνει όταν η γκρίνια και η ζήλια γίνονται ανυπόφορες. Καλώς ήρθες. Να, καλή επιτυχία καλά, στο σπίτι της αγάπης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω δίπλα να υποδεχτώ άλλο ένα κορίτσι. Τέλεια. Και εσύ δες το σπίτι, βάλε τη φωτογραφία σου. Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τη δεύτερη γυναίκα στο σπίτι του Power of Love, η οποία δηλώνει πολύ ζηλιάρα και πολύ ανταγωνιστική. Είναι 26 χρονών και είναι η Έλενα Πολυχρονοπούλου. Είμαι η Έλενα Πολυχρονοπούλου και είμαι 26 ετών. Είμαι ηθοποιός και τελειώνω τις σπουδές μου στη δημοσιογραφία. Θέλω έναν άντρα υποστηρικτικό και δυναμικό. Δεν θέλω να είναι μαμάκιας και δεν θέλω να κοιτάζετε περισσότερες ώρες από μένα στον καθρέφτη. Αιτία χωρισμού για μένα είναι να μην με έχει προτεραιότητά του. Γεια σου, Ελένη. Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Καλή τύχη σε αυτό το σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι πρέπει να σε φοβούνται λίγο οι άλλοι, γιατί είσαι πολύ αθλητική. Έμαθα ότι έπαιζες και ποδόσφαιρο ένα χρόνο. Έπαιζα. Γάμα εθνική γυναικείο κιόλας. Σ' αφήνω να γνωριστείς και με τη Ζένια. Ευχαριστώ. Δείτε το σπίτι. Πάω να υποδεχτώ έναν ακόμη άντρα στο διπλανό σπίτι. Μικέ. Ήρθα εδώ να προαναγγείλω τον επόμενο παίκτη που θα μπει στο σπίτι των ανδρών. Είναι ο Γιάννης Αμπατζόπουλος. Έχει ένα nickname, Magic Johnny. Θα τον ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτό. Γιάννης Αμπατζόπουλος!
Είμαι ο Γιάννης Αμπατζόπουλος. Είμαι fitness trainer, είμαι 33 ετών. Γέννημα θρέμα Πειραιώτης. Σε μια γυναίκα τι μου αρέσει. Μου αρέσει να είναι δοτική. Μου αρέσει να είναι τίμια, άλλωστε όπως και εγώ. Πιστεύω στην ενέργεια της πρώτης ματιάς. Όλα ξεκινάνε από την πρώτη ματιά και από το χαμόγελο. Ζηλεύω μόνο όταν μου δοθεί αφορμή. Δηλαδή η γυναίκα που θα κοιτάξει κάποιον όπως κοιτάζει εμένα, πρόβλημα. Γεια σου Γιάννη, Johnny Magic. Magic Johnny. Τι κάνεις Μαρία? Καλά, είμαι, χαίρομαι πολύ. Καλώς ήρθες στο σπίτι της αγάπης. Καλώς σας βρήκα. Αναζητάς την αγάπη? Αναζητώ την αγάπη. Ωραία, στο εύχομαι να τη βρεις εδώ και να είναι και συναρπαστική. Το εύχομαι και εγώ. Καλή τύχη. Πάνω εδώ τα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φίλιππος. Φίλιππος, γεια σου Φίλιππος. Πάνω να υποδεχτώ ένα ακόμη κορίτσι και θα σας δώσω λίγο. Κοντά μας να γνωρίσουμε ένα κορίτσι 26 ετών που είναι η Μαργαρίτα Νέρτζη. Είμαι η Μαργαρίτα Νέρτζη, είμαι 26 χρονών και κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι δυναμική και αποφασιστική. Πιστεύω στην ενέργεια της πρώτης ματιάς. Ο άντρας θέλω να είναι ελκυστικός, να με υποστηρίζει, να έχει χιούμορ και δεν θέλω να είναι ζηλιάρης και εγωιστής. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε έναν άντρα είναι το πρόσωπό του. Γεια σου Μαργαρίτα, καλώς ήρθες στο σπίτι καλώς της αγάπης. Βρήκα. Αναζητάς φαντάζομαι τον έρωτα. Φυσικά. Λοιπόν, είναι άλλες δυο κοπέλες που ήρθαν πριν από σένα, γνωριστείτε. Πάω να υποδεχτώ τον τρίτο άντρα δίπλα. Έρχεται ο τρίτος της παρέας σας. Είναι ο Παύλος Παπαδόπουλος και τον λένε Σπαρτιάτη. Παύλος Παπαδόπουλος! Παύλο Παπαδόπουλο, είμαι 25 χρονών. Η καταγωγή μου είναι από το Πόντο. Αθλούμαι από πολύ μικρή ηλικία. Κάνω πυγμαχία και βάρη. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Σπαρτιάτη. Αιτία χωρισμού για μένα είναι η υπερβολική ζήλια. Πού είσαι ρε Σπαρτιάτη? Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί σε λένε Σπαρτιάτη. Γεια σου Μαρία. Καλώς τον Παύλο. Κάθε χρόνο και πιο όμορφη. Ευχαριστώ Παύλο μου. Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο γιατί είσαι πολύ μικρός. Πόσο είσαι? 25 χρόνια. 25. Και γιατί σε λένε Σπαρτιάτη? Άστο βρε, το βάζεις μετά, μετά φίλο, Λεωνίδα, είναι μεγάλη ιστορία, από μικρό παιδί. Από το 18 μου περίπου και μετά, ναι. Τι είσαι έτσι... Μ' άρεσε πολύ η αρχαία Ελλάδα, από μικρός, το πνεύμα των Σπαρτιατών, το ήθος τους και όλα αυτά. Μ' αρέσουν αυτά που λες. Καταγωγή σου από τη Σπάρτη? Καταγωγή μου από τον Πόντο. Απλώς μ' άρεσε το πάθος των Σπαρτιατών και τα λοιπά και από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, οι άλλοι δύο που έχουν ήδη μπει είναι ο Φίλιππος, ο Magic Johnny. Χάρηκα, ψυχομάρισα, Παύλο. Σας αφήνω να τα πείτε πάνω εδώ άλλο ένα κορίτσι. Εσύ είσαι πόντι. Πάμε, Χάρηκα. Πάμε για να συμπληρώσουμε την ομάδα. Έχουμε ακόμα άλλα τέσσερα κορίτσια, άλλες τέσσερις γυναίκες να μπουν σε αυτό το σπίτι. Η τέταρτη που μπαίνει είναι η Ραφαέλα Τσαντεκίδου. Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τη φωνάζουν Ράφη. Η Ραφαέλα Τσαντεκίδου. Είμαι η Ραφαέλα Τσαντεκίδου, είμαι 25 ετών, έρχομαι με τη Θεσσαλονίκη και οι φίλοι μου με φωνάζουν Ράφη. Είμαι ειλικρινής, αρκετά υπομονητική και όσον αφορά τα αρνητικά μου, είμαι λίγο εγωίστρια, άντε και λίγο πεισματάρα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι τσιγκούνες άντρες και δεν μ' αρέσει καθόλου η αγένεια. Θέλω έναν άντρα να με κυκλοφορεί και όχι να την κυκλοφορώ. Πώς νιώθεις? Είμαι πολύ καλά. Το περίμενα πάρα πολύ, το περίμενα πως και πως. Γενικά είμαι πολύ ανυπόμονη, οπότε γενικά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Θα αναζητήσεις τον έρωτα ή... Εννοείται, γι' αυτό ήρθα να πιστεύω όλες μας, ωραία. Οπότε πιστεύω θα το βρούμε. Ωραία. Θα ανοιχτείτε πάρα πολύ, θα πείτε πολλά προσωπικά πράγματα εδώ μέσα, οπότε καιρός να γνωριστείτε. Πάω δίπλα για έναν άντρα ακόμη. Καλή είναι.
τέταρτος παίκτης μας είναι έτοιμος να έρθει να τον γνωρίσουμε. Είναι ο Βασίλης Χαλκιάς, είναι 26 χρονών και τον περιμένουμε τώρα. Είμαι ο Βασίλης Χαλκιάς, είμαι 26 χρονών, κατάγομαι από Θεσσαλονίκη, μένω στην Αθήνα. Πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά και σε μία σχέση είμαι δοτικός, ρομαντικός και ζυγιάρης μέχρι εκεί που πρέπει. Αιτία χωρισμού για μένα είναι το ψέμα και η απιστία. Δεν τα συγχωρώ. Στην εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας κοιτάω τα μάτια της και το χαμόγελό της. Καλώς ήρθες. Από ό,τι έχω μάθει, ένα πράγμα δεν αντέχεις είναι το ψέμα. Καθόλου. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις ένα ψέμα, δεν το έχεις συγχωρήσει ποτέ. Δεν μπορώ, το ψέμα δεν το μπορώ καθόλου. Βασική αιτία χωρισμού. Άρα ούτε εσύ λες ψέματα. Δεν λέω. Ωραία. Γνωρίσουμε τα αγόρια τα υπόλοιπα. Θα μείνετε αρκετό καιρό μαζί. Πάω δίπλα να υποδεχτώ ακόμη ένα κορίτσι. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την πέμπτη γυναίκα που θα έρθει σε αυτό εδώ το ροζ σπίτι. Είναι η Άννα Ελευθερίου, είναι από την Κύπρο και είναι 33 χρονών. Άννα Ελευθερίου. Γεια σας, είμαι η Άννα Ελευθερίου, είμαι 33 χρονών και είμαι Κύπρια. Μου αρέσει πολύ η γυμναστική και ο χορός. Ψάχνω έναν άντρα ο οποίος θα είναι απόλυτα πιστός, δοτικός, πολύ γλυκός, τρυφερός και γενικά να υπάρχει αγάπη. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε έναν άντρα είναι τα μάτια του και το χαμόγελό του. Καλώς ήρθες, καλά να περάσεις. Γεια σας. Θα γνωρίσεις και τα κορίτσια. Πάω να υποδεχτώ έναν άντρα. Α. Γνωριστείτε, βάλε τη φωτογραφία σου. Έρχεται πέμπτος παίκτης, ο Γιάννης Κοπιδάκης. Είναι κριτικός και είναι ο δεύτερος Γιάννης της παρέας. Γιάννης Κοπιδάκης. Είμαι ο Γιάννης Κοπιδάκης, κατάγομαι από το Ηράκλειο Κρήτης και είμαι 24 χρονών. Η ιδανική γυναίκα για μένα θα πρέπει να είναι όμορφη, να έχει καλή γραμμοκορμή, τρόπους, να με σέβεται. Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης, έχω αυτοπεποίθηση. Αν θέλει να βρει κάποιον άλλο, ας πάει να τον βρει. Ρομαντικός δεν είμαι και πολύ, αλλά με την κατάλληλη γυναίκα και μέσα στο Power of Love, κανείς δεν ξέρει. Καλώς το Γιάννη, το δεύτερο Γιάννη. Εσύ έχεις υποκοριστικό. Γιατί ο ένας είναι ο Magic Johnny. Γεια σας, παιδιά. Εσύ Γιάννη θα σε λέμε. Γιάννης, ναι, εγώ είμαι ο Γιάννης. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Έλα. Καλώς σας βρήκα. Από πού είσαι? Από Κρήτη. Έλα. Από Κρήτη. Πολύ καλά, χαίρομαι. Θες να ανέβω κι εγώ να με δείχνει κοντή ή θες να κατέβουμε κι οι δύο? Ναι, μην πιέζω καλά. Καλά λες. Ναι, και γούρι. Ο Γιάννης λοιπόν είναι από την Κρήτη. Με τι ασχολείσαι? Έχουμε οικογενειακή επιχείρηση ταξί. Αλήθεια. Σε τουριστική περιοχή. Του ταμπώνει όλου. Ωραία. Πάω να υποδεχτώ κι άλλη γυναίκα δίπλα. Η έκτη κυρία που θα έρθει εδώ, στο ροζ σπίτι της αγάπης, είναι η Ρένια Τσακίρη. Είμαι η Ρένια Τσακίρη, είμαι 22 ετών και έχω σπουδάσει βοηθός νοσηλευτική. Είμαι αρκετά ευαίσθητη, αλλά είμαι και πολύ ζηλιάρα. Στον έρωτα δεν αντέχω καθόλου την πίεση, καθόλου την κρίνια. Θέλω ο άντρας να είναι ρομαντικός και να μην μου προκαλεί νευρικότητα. Χάρηκα που σας Πόσο χρόνο είσαι, Ρένια? 22. 22 και ναι. Ξέρω ότι σου αρέσει πολύ ο χορός. Τρελαίνομαι. Από μικρή? Από μωρό. Από τη Σάρων. Ωραία. Και εδώ, στο σπίτι της αγάπης, αναζητάς τον έρωτα.
Θα δείξει. Ποτέ δεν ξέρει. Πιστεύει στον κεραυνοβόλο έρωτα. Πιστεύω. Ωραία. Πείτε το με τα κορίτσια, πάω να γνωρίσω έναν ακόμη άντρα από δίπλα. Λοιπόν, θα υποδεχτώ τον έκτο άντρα σε αυτό το σπίτι. Είναι ο Αντώνης Χρόνης και όπως λέει από μόνος του, είναι ζηλιαρόγατος. Ονομάζομαι Αντώνης Χρόνης, είμαι 20 ετών, καταγωγή μου είναι από το πανέμορφο Αίγιο. Είμαι ζηλιαρόγατος, στην εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μόνο η χημεία να υπάρχει στον έρωτα. Είμαι ρομαντικός, ψάχνω μια εξίσου ρομαντική κοπέλα σαν και εμένα, γιατί αχωρισμού για εμένα είναι υπερβολική ζήλια. Καλώς ήρθες. Τι κάνουμε, εγώ είμαι ο Χρόνης. Από πού είσαι? Εγώ είμαι από το Αίγιο. Και πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 20 ετών. Έχω τελειώσει πληροφορική, αλλά ασχολούμαι το πρωί ως μπαρίστα και το απόγευμα βγαίνομαι. Ωραία, βάλε τη φωτογραφία σου, συστήσουμε τους άλλους εδώ. Πώς θα πάτε? Πολύ καλά. Τέλεια, ωραία. Μια κοπέλα λείπει. Ναι, για να συμπληρωθεί το σπίτι. Τέλεια, ανυπομονούμε. Πάρτι αμέσως. Είναι 21, νομίζω. Είναι από την Κρήτη. Και είναι η Αργυρό Τσιωράνου. Τσιωράνου, είμαι 21 ετών και κατάγομαι από το Ρέθυμνο Κρήτης. Ασχολούμαι με το τραγούδι και τη σύνθεση. Είμαι ανυπόμονη, είμαι ανεκτική. Θέλω τον άντρα να είναι ρομαντικός, ευαίσθητος και να με διεκδικεί. Σε μία σχέση, συχαίνω με το ψέμα και δεν συγχωρώ την απιστία. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι από την Κρήτη. Από την Κρήτη είμαι. Και είσαι μουσικός, έμαθα. Όχι, δεν είμαι μουσικός. Σπουδάζω φαρμακευτική. Α. Απλά ασχολούμαι και με το τραγούδι και με τη σύνθεση. Γράφεις δικά σου τραγούδια. Ναι. Δηλαδή να φέρουμε κιθάρα να κάνουμε πάρτι. Ό,τι θέλετε, ναι. Ωραία, παιδιά, εξασφαλίσαμε ορχήστρα. Τέλεια. Τραγουδάς και ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα κορίτσια τα υπόλοιπα έχουν έρθει. Ναι. Είστε όλες, έχουμε απαρτία στο σπίτι των γυναικών. Ναι. Βάλτε τη φωτογραφία σου, πάω να συναντήσω και τον τελευταίο άντρα που μπαίνει δίπλα και θα σας πω εγώ μετά τι θα γίνει. Και τώρα ας υποδεχτούμε τον τελευταίο άντρα σε αυτό το σπίτι. Είναι ο Γιάννης Γεωργίου και είναι 36 ετών. Είμαι Γιάννη Γεωργίου, είμαι 36 χρονών. Είμαι ρομαντικός, έχω και χιούμορ. Έχω και μειονεκτήματα, έχω και από αυτά. Εμπιστεύομαι εύκολα τις γυναίκες. Το παραδέχομαι. Έχω απατήσει σύντροφό μου, αλλά δεν το έχει μάθει ποτέ. Αιτία χωρισμού για μένα, η απιστία. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, χαρώ πολύ. Είσαι 36. Ναι. Και από πού έρχεσαι? Από την Αθήνα. Γιάννης, και εσύ έχουμε τρεις Γιάννηδες. Δηλαδή ναι, αλλά φωνάζουν ίον. Με τι ασχολείσαι? Είμαι πρώην ιδιωτικός υπάλληλος. Λοιπόν. Σας είχαμε κρυφτεί. Σας αφήνω να γνωριστείτε. Όταν γυρίσω θα σας έχω εκπλήξει. Ναι. Αρκετές. Άντε, γεια σας. Πάμε, Μικέ. Τι έγινε? Φίλιππος. Γιάννης. Αργά. Τζόνι.